Γεια σας, με λένε Αλκιόνι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσω δύο indie comics. Το πρώτο είναι κωμωδία και είναι σε strip form, παρόλο που στις μετέπειτα σελίδες είναι 4 τα panels. Και το δεύτερο comic είναι περιπέτεια, φαντασία, μυστήριο, έχει τρόμο και είναι supernatural. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο comic που λέγεται The Heroes of Crass. Και ας διαβάσουμε την περίληψη. The Heroes of Crass is the story of a group of teenage superheroes in training at the Captain Royal Academy of Superheroism. It mainly follows Belt Boy, a naive but brilliant inventor with a strong sense of justice and a utility belt full of wacky gadgets, Cannon, Belt Boy's best friend, who's usually shooting off his signature weapon or his mouth at any given moment, and Titanium Maiden, a descendant of the Amazons with the face of an angel, the sweet temperament of a kitten, and the body of a linebacker. Λοιπόν, αυτό το κόμικ πρέπει να είναι το πρώτο κόμικ που έχω διαβάσει και έχει σπάσει τόσες πολλές φορές το Fourth Wall. Για αυτούς που δεν ξέρουν, το Fourth Wall είναι ουσιαστικά όταν οι χαρακτήρες ενός κόμικ απευθύνονται σε εμάς, το κοινό, ή αποδέχονται οι ίδιοι, παραδέχονται ότι βρίσκονται σε ένα κόμικ και ότι είναι απλώς οι χαρακτήρες ενός κόμικ και δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Πάρα πολλά κόμικ έχουν σπάσει το Fourth Wall και πολλά κόμικ που είναι, ας πούμε, της Marvel, της DC, που είναι από γνωστές publishing companies. Είναι πολύ πετυχημένο και αστείο όταν συμβαίνει αυτό και συνήθως απροσδόκητο. Αυτό το κόμικ γενικά ήταν ένα πολύ απλό και ευχάριστο κομιξάκι. Μετά από όλα τα βαριά κόμικς που έχω διαβάσει, ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Τουλάχιστον μέχρι το σημείο που έχω διαβάσει εγώ στην ιστορία, δεν είναι πολύ πολύπλοκα τα πράγματα, δεν είναι πολύπλοκοι οι χαρακτήρες και θα έλεγα πως μάλλον είναι για μια πιο νεαρή ηλικία αυτό το κόμικ, λόγω κυρίως της απλότητας των χαρακτήρων. Ο πρωταγωνιστής που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Belt Boy, είναι αγαθός, αλλά είναι πολύ εφευρετικός, είναι πολύ έξυπνος και είναι πολύ καλός ως άνθρωπος. Και πιστεύω για μια πιο νεαρή ηλικία είναι πολύ ωραίο να έχουν τέτοια role models. Το χιούμορ της ιστορίας δεν είναι πολύπλοκο, δεν είναι πρόστιχο. Και οι καταστάσεις στις οποίες μπλέκουν οι πρωταγωνιστές ούτε αυτές είναι πολύπλοκες, οπότε ένας λόγος παραπάνω που πιστεύω ότι είναι για πιο νεαρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, οι χαρακτήρες είναι ανεπτυγμένοι και έχουν ο καθένας το background story τους και η ροή της ιστορίας είναι ομαλή με κάποιες ξαφνικές σκηνές δράσεις. Επίσης, δεν διάβασα ολόκληρο το κόμικ, αλλά πιστεύω πως λόγω της φύσης των χαρακτήρων, που ας πούμε ο Belt Boy είναι αγαθιάρης, αλλά είναι δυναμικός και θετικός άνθρωπος, η κοπέλα έχει λίγο χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά είναι και αυτή δυνατή. Πιστεύω πως θα μπορούσε αυτό το κόμικ να παίξει λίγο πάνω στη θεματολογία του bullying και το πως το να πιστεύουμε και να αγαπάμε τον εαυτό μας είναι η πραγματική μας δύναμη. Παρόλο που το κόμικ είναι κωμωδιούλα, πιστεύω πως ο δημιουργός έχει άνετα την δυνατότητα να μπει σε λίγο πιο σοβαρά θέματα. Πάλι μέσω κωμωδίας, αλλά μπορεί να δώσει αυτά τα μηνύματα στους αναγνώστες του. Αυτή είναι μια πιο πρόσφατη σελίδα. Υπάρχει αλλαγή στο art style. Βασικά οι γραμμές είναι πιο λεπτές. Τα χρώματα εξακολουθούν να είναι flat colors, χωρίς σκιές. Η γραμματοσειρά όμως είναι πάρα πολύ μικρή, να είμαι ειλικρινής. Βέβαια, είναι και αλλιώς στην ιστοσελίδα, φαίνονται πιο μεγάλες σελίδες. Εγώ τώρα πρέπει να το κάνω πιο μικρό για να βγει όμορφο το βίντεο. Πάντως βλέπω ανάπτυξη στο ζωγραφικό κομμάτι. Και όσον αφορά τα updates αυτού του κόμικ, αυτό το κόμικ βγάζει καινούργια σελίδα κάθε Σάββατο. Και πάμε στο δεύτερο κόμικ που λέγεται Repeating Magic και ας διαβάσουμε την περίληψη.
Like flowers, we bloom and fade. The winter takes our lives, only for us to return in the spring. But that night ended the cycle. Stuck endlessly in a state of withering, awaiting for spring to return and break La Lechuza's curse. Γενικά μου άρεσε η ροή αυτής της ιστορίας, παρόλο που συμβαίνουν πολλά μυστήρια πράγματα, η ιστορία κύλωσε με τέτοιο τρόπο που μπορούσαμε να την παρακολουθήσουμε. Επίσης, μου αρέσει πολύ το χρώμα, μου αρέσει που είναι τόσο έντονα τα χρώματα, αλλά παρατήρησα ότι το art style γενικά αλλάζει καθόλου τη διάρκεια του κόμικ. Άμα δείτε σε σύγκριση με την τελευταία σελίδα, η διαφορά είναι τεράστια και καθόλου τη διάρκεια αλλάζει το art style του κόμικ. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό οφείλεται στην εξέλιξη της ίδιας της δημιουργού ή αν προσπαθεί η δημιουργός να βρει το στυλ που της ταιριάζει, αν η ίδια συνειδητά πειραματίζεται με το στυλ της ζωγραφιάς της. Προσωπικά θα πρότεινα να επιλέξει ένα συγκεκριμένο art style για το κόμικ της ή αν δεν είναι ακόμη σίγουρη να βάλει μια παύση στα updates του κόμικ, γιατί πραγματικά το art style έχει μεγάλη επιρροή στο πώς λαμβάνουν οι αναγνώστες αυτή την ιστορία. Θυμάμαι κάποτε διάβαζα ένα κόμικ το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ ως ιστορία, μου άρεσαν οι χαρακτήρες και μου άρεσε πάρα πολύ η ζωγραφιά. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πολλά κεφάλαια που είχαν βγει, η δημιουργός λέει ότι έγραψε ένα update, ότι δεν νιώθει πια ότι αυτό το στυλ την εκφράζει και θέλει να συνεχίσει το κόμικ με το δικό της στυλ και ουσιαστικά συνέχισε το κόμικ με ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Πολλοί σχολίασαν θετικά αυτή την αλλαγή του art style, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και βέβαια δεν μπήκα στο κόπο να σχολιάσω γιατί τι να της πω, αλλά σταμάτησα να διαβάζω αυτό το κόμικ. Προσπάθησα για 2-3 ακόμη σελίδες, αλλά δεν είχε την ίδια αίσθηση που είχε πριν. Πιστεύω πως είναι διαφορετικό αν ήταν άλλος ο συγγραφέας και άλλος ο καλλιτέχνης, αλλά επειδή εδώ είναι μία συγγραφέας και αυτή η ίδια ζωγραφίζει και το κόμικ της, αν υπάρχει inconsistency στο art style, μπορεί να έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στους αναγνώστες. Από τη μία καταλαβαίνω, άμα κάποιος ζωγραφίζει συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο στυλ, αλλά τελικά κάτι άλλο τον εκφράζει, καταλαβαίνω την ανάγκη να αλλάξει το στυλ του κόμικ, αλλά δεν ξέρω, το θεωρώ λιγάκι αντιεπαγγελματικό για όλα τα είδη των κόμικς, δεν μιλάω τώρα μόνο για indie comics, γιατί δεν συμβαίνει αυτό μόνο στα indie comics. Και είτε επαγγελματικό είτε αντιεπαγγελματικό, το σημαντικό είναι ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στους αναγνώστες. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο σίγουροι για το τι θέλουμε να δώσουμε μέσα από το κόμικ μας. Ναι, η ιστορία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, αλλά και η ζωγραφιά παίζει μεγάλο ρόλο. Ανεξάρτητα από το art style πάντως, όπως προείπα τα χρώματα μου αρέσουν πολύ, ειδικά στα backgrounds είναι σαν ρομπογιές, έχουν αυτό το effect και είναι πολύ ωραίο. Επίσης, το στοιχείο του τρόμου στη συγκεκριμένη ιστορία μου ήρθε σε μία φάση πολύ απότομα, σε μία σελίδα και πραγματικά με τρόμαξε, που γενικά εγώ δυσκολεύομαι με comics τρόμου γιατί δεν με τρομάζουν τόσο πολύ, εκτός από ένα που είχα σχολιάσει πριν κάποια βίντεο. Τώρα, αν είχα να πω κάτι αρνητικό για αυτό το comic, πέρα από το art style, το οποίο αρκεί η δημιουργός να δει τι πραγματικά θέλει και φτιάχνεται, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αν είχα να πω κάτι άλλο, θα ήταν λιγάκι τα panels και τα μπαλονάκια. Υπήρξαν κάποιες σελίδες που εγώ χάθηκα, δηλαδή δεν ήξερα τι να πρωτοδιαβάσω και παρόλο που διάβασα όπως το διάβασα, ήταν κάποιο μπαλονάκι που ήταν από εδώ, έπρεπε να διαβαστεί πρώτο, ήταν λιγάκι μπερδεμένο. Θα πρότεινα στη δημιουργό να μελετήσει λιγάκι αυτό το συγκεκριμένο θέμα και να μελετήσει πώς λειτουργεί το composition στα comics. Και μιας και το λέω αυτό, μπορώ να προωθήσω ένα βιβλίο το οποίο έχω αγοράσει και είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ χρήσιμο, ευανάγνωστο και καλύπτει, βασικά έχει φτιαχτεί συγκεκριμένα για το θέμα του composition στα comics. Όσον αφορά τα μπαλονάκια, το λέει προς το τέλος του βιβλίου
αλλά οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Το βιβλίο αυτό λέγεται Framed Ink του Μάρκος Ματιού Μεστρέ. Δύσκολο όνομα. Είναι πραγματικά πολύ καλό βιβλίο για αυτό το θέμα συγκεκριμένα. Όποιο βιβλίο έχω αναφέρει στα βίντεό μου και όποιο θα αναφέρω στο μέλλον, έχω γράψει αναλυτική κριτική για αυτά στην ιστοσελίδα μου www.exploringcomics.com. Θα αφήσω links και στην περιγραφή του βίντεο, αλλά μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να μπείτε στο Amazon ή από όπου θα αγοράσετε το βιβλίο και να διαβάσετε τις κριτικές. Δείτε τα αστεράκια, αλλά κυρίως διαβάστε τις κριτικές. Και αυτή είναι μια πιο πρόσφατη σελίδα, τεράστια αλλαγή στο art style. Ισχύουν αυτά που προανέφερα, να προσέχει η δημιουργός να επιλέξει ένα art style και αν ακόμη δεν είναι σίγουρη για το ίδιο της το art style, να βάλει το κόμικ σε μια παύση, να βρει την καλλιτεχνική της ταυτότητα και μετά να το συνεχίσει, αν θέλει να το ξεκινήσει από την αρχή, με καλύτερο composition στα speech balloons. Τώρα όσον αφορά τα updates αυτού του comic, είναι inconsistent. Τους τελευταίους 3 μήνες έβγαζε καινούργια σελίδα μία φορά το μήνα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και όπως πάντα, subscribe, hit that bell button και όλα αυτά. Γεια σας!